στην τοποθέτησή μας στην Οικονομική Επιτροπή σε σχέση με την ανεμόρφωση του προϋπολογισμού. Καλούμαστε σήμερα εδώ να αναμορφώσουμε έναν προϋπολογισμό, ο οποίος έχει εκριθεί από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, έχει εκτελεστεί από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή και καλούμαστε τώρα να εκτελέσουμε το τελευταίο τριμηνό. Κάναμε πρόταση στην Οικονομική Επιτροπή προχθές να σταματήσουμε εδώ την αναμόρφωση, να καλέσουμε τον προϊστάμενο, τον κύριο Μητυλινέο, να μας κάνει μία παρουσίαση της εκτέλεσης μέχρι σήμερα του προϋπολογισμού. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα, το γνωρίζετε όλοι, κάθε μέρα μπορούμε να έχουμε απολογισμό του προϋπολογισμού. Να μάθουμε τέλος πάντων τώρα, που είναι αρχή, τι υπάρχει μέσα από το Δήμο, ποια είναι τα τιμολογηθέντα, ποια είναι τα βεβαιοθέντα, ποια είναι τα εισπραχθέντα, τι έχει, τι αποθεματικό, τι υπόλοιπο, ποιες είναι οι ανάγκες αυτού του Δήμου, τι γίνεται με αυτό το Δήμο τελικά. Δεν πρέπει να έχουμε μία ενημέρωση πριν περάσουμε στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού. Τι να αναμορφώσουμε, εμείς δεν ξέρουμε τι υπάρχει εδώ. Βεβαίως καταλαβαίνω ότι υπάρχει, δεν ξέρω τώρα τι γίνεται με τις οικονομικές υπηρεσίες. Η μία μου ένσταση είναι αυτή, η οποία βέβαια εμείς δεν ψηφίσαμε στην Οικονομική Επιτροπή. Η πλειοψηφία θεώρησε ότι είναι απαραίτητη η αναμόρφωση του προϋπολογισμού. Φυσικά η πρότασή μας δεν έγινε. Άλλο ζήτημα, πολύ σοβαρό, που έχει αναμόρφωση του προϋπολογισμού, είναι ότι είναι λιπέστατος. Η εισήγηση είναι λιπής. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, για να κάνουμε μια τροποποίηση, μια αναμόρφωση ενός προϋπολογισμού, πρέπει να έχουμε αιτιολόγηση και πρέπει να έχουμε και έλεγχο νομιμότητας της δαπάνης. Πού είναι αυτά. Δεν είδα κανέναν, δεν είδα καμιά εισήγηση και το κυριότερο, δεν βλέπω τη φυσική παρουσία του προϊσταμένου της οικονομικής υπηρεσίας. Εμείς εδώ είμαστε ρετοί. Ο ένας είναι δικηγόρος, ο άλλος είναι γιατρός. Ο άλλος είναι μηχανικός και ο άλλος είναι οικοδόμος. Εμείς εδώ ήρθαμε να πάρουμε απόφαση, πολιτική απόφαση, για το αν θα γίνουν αυτές οι τροποποιήσεις. Δεν είναι απαραίτητο να γνωρίσουμε οικονομικά στοιχεία και να έχουμε τέτοιου είδους τεχνογνωσία. Αυτή είναι η δουλειά της οικονομικής υπηρεσίας. Εδώ είμαστε ρετοί. Πώς θα αποφασίσουμε σήμερα, όταν δεν είναι εδώ κάποιος να μας πει ότι από αυτό το κωδικό είχαμε προϋπολογίσει 20. Χιλιάδες, έχουν εξοδέψει τις 13, θέλουν άλλες 18, γι' αυτόν και γι' αυτόν τον λόγο. Θεωρώ, δεν το συζητώ, εξάλλου η κυρία Γρυπάρη έχει ένα έγγραφο που είχε κάνει στον κύριο Μητυλινέο και λέει αυτά ακριβώς τα πράγματα, 71-80, 5-80 το 2014, κύριε Γρυπάρη, το έχω εδώ μπροστά. Είχατε εντοπίσει κι εσείς. Σε σχέση, ως εκ τούτου αντιλαμβάνεστε ότι εμείς δεν υπάρχει καμία περίπτωση να προχωρήσουμε σε έγκριση και ψήφιση του προϋπολογισμού. Θα καταθέσουμε πάλι ένα έγγραφο. Το είχαμε καταθέσει στην Οικονομική Επιτροπή. Βέβαια δεν το είδαμε στην απόφαση γραμμένη, επισυναπτώμενο από ό,τι κοίταξα μια ματιά. Ελπίζω τώρα στα πρακτικά να. Τώρα σε σχέση με κάποιους επιπλέον. Που δεν έχουμε βέβαια και την απαραίτητη πληροφόρηση που δεν είχαμε. Εντύπωση μου κάνει πώς ερχόμαστε σήμερα στο πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο. Κύριε Δήμαρχε, καταλαβαίνω ότι σαφώς και πρέπει να έχετε κάποια έξοδο μετακίνησης, παράστασης, δεν ξέρω και εγώ τι, που δεν υπήρχαν τώρα την διαβάζουμε. Αλλά βλέπω εδώ ένα ποσό 11.000. Βλέπω επίσης κινητή τηλεφορία 1.000 ευρώ. Δηλαδή, νομίζω ότι έχουμε και άλλες προτεραιότητες. Και αυτά θα μπορούσαν να έχουν και σε άλλη συνήθεια. Τελειώνοντας θέλω να πω ότι έχω διάφορα με τους κωδικούς, με τις πιστώσεις, αν υπήρχαν, γιατί πέρασε ένα θέμα με ένα security, με διαβεβαιώνεται ότι υπάρχει ο κωδικός από την αρχή του έτους για το security. Δεν ξέρω αν είναι ο ίδιος κωδικός με τους ορκωτούς. Δεν ξέρω, δεν υπάρχει κανείς να μας απαντήσει. Το βλέπω τον κωδικό, δεν βλέπω τον αναλυτικό προϋπολογισμό που έχουμε υποβάλει στην περιφέρεια, δεν μπορώ να ξέρω. Ποιος μπορεί να ξέρει για αυτά τα πράγματα και ποιος θα αποφασίσει για αυτά τα πράγματα. Πριν ευχαριστήσω, κύριε Πρόεδρε, εγώ ευελπιστούσα σήμερα ότι θα συζητούσαμε το πρώτο θέμα του κανονισμού λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου. Ως εκ τούτου, αυτή είναι η άποψή μας και η θέση μας. Εμείς δεν θα ψηφίσουμε να αναμορφώσουμε τον προϋπολογισμό. Κύριε Μητυλινέο, όσον αφορά την παράσταση την παρουσία του κ. Μητυλινέου σήμερα του προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας
στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αποουσιάζει ο άνθρωπος με άδεια μέχρι τις 27, δεν κάνω λάθος, κύριε Δήμαρχο. Υπάλληλος είναι και αυτός, θα πρέπει να πάρει την άδειά του. Γνωρίζετε όλοι ότι ο Δήμος είναι υποστελεχωμένος. Προσπαθούμε όλοι μας να δούμε να εξασφαλίσουμε προσωπικό για την επόμενη υπηρεσία. Δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτα. Σκοπός μας είναι το άπλετο φως και η διαφάνεια στις ενέργειες του Δήμου. Σίγουρα ένας προϋπολογισμός είναι κάτι το οποίο προκύπτουν ανάγκες εκ των υστέρων. Άνθρωποι είμαστε, δεν έχουμε προβλέψει ένα κωδικό. Δεν έχουμε προβλέψει το ανάλογο ποσό, διότι προέκυψε κάποιο έξοδο παραπάνω ή μία μείωση. Γι' αυτό εξάλλου προβλέπεται η αναμόρφωση του προϋπολογισμού, για να μπορούμε να κινηθεί ο Δήμος. Αυτά έχω να πω. Εγώ ήθελα να πω, να κάνω μια τοποθέτηση σχετικά με τις παρατηρήσεις που ακούσαμε, ότι αφενός συμφωνούμε όλοι σε θέματα διαφάνειας και είναι πολύ καλό τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ειδικά τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να πηγαίνουν ενημερώνονται. Υπάρχει πρόσβαση στην Οικονομική Υπηρεσία και αφενός ο κύριος Μητυλινέος Αμπροϊστάμενος θα πρέπει να είναι εδώ. Αυτό είναι απαίτηση όλων και θα το προσπαθούμε για τα επόμενα δημοτικά συμβούλια. Και στην Οικονομική Επιτροπή. Και βέβαια. Σχετικά με τα έγγραφα που κατατίθονται, τα έγγραφα αυτά βρίσκονται στα πρακτικά των βιβλίων και είναι τεχνικό το ζήτημα που δεν αναγράφονται στις αποφάσεις, διότι ενδεχομένως εάν ήταν ένα έγγραφο 15 σελίδων και υπήρχαν άλλα τρία τέτοια έγγραφα 15 σελίδων από τρεις διαφορετικούς συμβούλους, δεν είναι δυνατόν από τον άνθρωπο αυτό να αναγράφονται στις αποφάσεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι η κατάθεση του εγγράφου λείπει από τα πρακτικά. Στις αποφάσεις αναφέρεται η απόφαση που καταλήξαμε και ποιοι ψήφισαν υπέρ ή κατά. Όσο δε για τον ίδιο τον προϋπολογισμό, επειδή ακριβώς αναφέρθηκε ότι ψηφίστηκε από μία άλλη διοίκηση και εμείς εκτελούμε το τελευταίο τρίμηνο του προϋπολογισμού, οφείλω να σας ενημερώσω ότι η διοίκηση έχει συνέχεια. Η παράταξη του οποίου εσείς είστε μέλη σήμερα ονομάζεται Επόμενη Μέρα, συμμετείχε στην προηγούμενη διοίκηση που κατήρτισε τον προϋπολογισμό και με αρχηγό τότε τον Ανδρέα Φιωρεντίνου υπερψήφισε τον προϋπολογισμό αυτών που σήμερα εκτελούμε ακόμα. Οπότε σαν συνέχεια αυτής της ίδιας διοίκησης, του ίδιου προϋπολογισμού που εσείς είχατε ψηφίσει σαν παράταξη, έχουμε δικαίωμα να προβούμε σε αναμόρφωση. Ευχαριστώ. Οικονομική Επιτροπή και από την ανάλυση των δικών μου καθηκόντων σαν αντιδήμαρχο των οικονομικών, σας είχα επισημάνει ότι η απόλυτη προτεραιότητα είναι η καταγραφή βάσει πρωτοκολλημένων εγγράφων και αυτά τα οποία παραλαμβάνω και υπό ενημέρωσή σας όσον αφορά τα εντάλματα, τα γραμμάτια, τα ταμιακά, με απόλυτη ανάλυση των λογιστικών βαθμίδων του Δήμου και να συμφωνήσουμε και με τις τράπεζες και με τα ταμεία. Αυτά λοιπόν, έχω ετοιμάσει εγώ όλα τα πρωτόκολλα τα οποία θα τα προχωρήσουμε και συγκεκριμένα και τα γραμμάτια έσπραξης, τους αριθμούς από τους οποίους τρέχουμε από εδώ και πέρα και τα εντάλματα πληρωμών. Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι. Το δεύτερο, όπως επισήμανε ο κύριος Πρόεδρος, υπάλληλοι πρέπει να πάρουν τις άδειές τους. Είναι κάποιοι οι οποίοι βιάστηκαν πάρα πολύ, είναι υποστελεχωμένος ο Δήμος. Τα παιδιά είναι σε ένα οριακό βαθμό από θέμα δουλειάς. Σας είπα ότι φεύγανε και 8 και 9 και 10 ώρα το βράδυ. Έπρεπε να πάρουν τις άδειές τους για αυτή την αποφόρτιση, η οποία εκτιμώ εγώ σε επίπεδο διαχείριση και προπτικού ελέγχου ότι ήταν δεδομένη και ήταν και απαιτούμενα. Αλλιώς δεν μπορούσε να βγει αυτό το πράγμα. Αυτό είναι το δεύτερο. Το τρίτο, όσον αφορά τους κωδικούς, υπάρχει συγκεκριμένη απόφαση 29.5.30 της κοινή υπουργική απόφαση του οικονομικών και του εσωτερικού 25 Ιουλίου του 2014 και ο 4270, ο νόμος περί εποπτικής διαχείρισης όσον αφορά το ευρύτερο δημόσιο λογιστικό. Και ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι σε επίπεδα διαφάνειας είναι όλα ενεχόμενα, όλα τρέχουν και από τα ελληνικά και από την αποκεντρωμένη και δεν υπάρχει περίπτωση να μπορέσει να προχωρήσει κάτι χωρίς πρώτα εμείς να το έχουμε ζυγίσει πάρα πολύ καλά.
Αυτό ήθελα να καταθέσω. Σας προτρέπω να δείτε αυτή την απόφαση. Είναι πλήρη ανάλυση όλων των κωδικών και αναφέρει συγκεκριμένα για το δημόσιο λογιστικό. Αυτές οι αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας είναι δεδομένες, είναι εγγεγραμμένες και μετά από την Τρόικα όλα αυτά τα πράγματα είναι θεσμοθετημένα. Ευχαριστώ πολύ. Τον αρμόδιο επιδήμων οικονομικών και η παράληψή μου που στην αρχή της συνεδρίασης δεν ευχήθηκα επένωσης και πόμ, καλή δύναμη και καλή σταθεδρομία στους αντιδημάρχους, μιας και είναι το νέο δεδομένο σε αυτή τη συνεδρίαση. Λοιπόν, θα ήθελα να ζητήσω από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο να μας κάνει μια ανάλυση όλων των κωδικών που είναι υπό αναμόρφωση, για να καταλάβουμε ακριβώς ποιο ήταν το σκεπτικό. Γιατί για τον πρώτο το καταλάβουν τα ανθρώπινα λάθη, για τους επόμενους ποιο είναι το σκεπτικό, για να αποφασίσουμε πώς ακριβώς θα λειτουργήσουμε στην ψηφοφορία. Ευχαριστώ. Όσον αφορά με τους συγκεκριμένους κωδικούς, εγώ δεν έχω αντίρρηση να τους αναλύσουμε. Εμείς έχουμε συμφωνήσει με τον πρόεδρο για τη λήψη της τελευταίας εισήγησης και της απόφασης να σας τις διαβάσει, για να δούμε και ακριβώς το σύνολο των κωδικών. Θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτό που είπε ο κ. Συνταμόπουλου για τη συνέχεια της διοίκησης. Εμείς οι περισσότεροι της Νίκος επόμενη μέρα είμαστε νέοι σύμβουλοι και λογικό είναι να μην γνωρίζουμε τα θέματα του προπολογισμού. Εκτός από συνέχεια πρέπει να έχουμε και συνέπεια. Ο κ. Συνταμόπουλου δεν τον είχε ψηφίσει τον προπολογισμό. Καλείται τώρα να τον εκτελέσει όμως. Πότε ήταν σωστός, τότε ή τώρα. Ένα αυτό. Και δεύτερο, η κυρία Γρυπάρη ζητάει να αιτιολογηθεί η αρχική εισήγηση του επιχείρημα Τηλινέου. Θα μου επιτρέψετε να σας διαβάσω την πρώτη παράγραφο. Γιατί είναι αρκετά σημαντικό. Δεν είναι μόνο η παρουσία του κείμενου Τηλινέου, είναι ότι δεν υπάρχει αιτιολόγηση στους κωδικούς. Έτσι. Λοιπόν, δεδομένου ότι η Οικονομική Επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του Δήμου και προκειμένου με απόφασή της να εκδίδει το σχέδιο της αναμόρφωσης που εισήγηθηκε με τον εταίρο σχετικό, παρακαλώ, όπως αιτιολογήσετε εγγράφος και ανακωδικό αριθμό εισόδου ή εξόδου την αιτία που σας οδήγησε να προτείνετε τη μείωση ή αύξηση του εκάστοτε κωδικού. Ευχαριστώ. Μας κάνατε μία ανάγνωση των κωδικών. Για να είχαμε πλήρη ενημέρωση, έπρεπε, εκεί που λέτε λοιπές αμοιβές νομικών προσώπων, υποτιθέστο στον πρώτο κωδικό, έπρεπε να μας αναλύσετε. Είχαμε προϋπολογίσει 20.000. Γιατί είχαμε προϋπολογίσει την ανάλυση του κωδικού, τις 20.000, πού έχουμε εξοδέψει μέρος αυτών ή όλων αυτών και γιατί θέλουμε 5.000 ακόμα. Ένα αυτό και όσο για εσάς κύριε Αζανόπη θέλω να σας πω, η επόμενη μέρα δεν ασκούσε διοίκηση, βεβαίως η διοίκηση έχει συνέχεια, αλλά δεν ασκούσε διοίκηση να πάει αντιπολίτευση. Πρέπει να απαντήσω, να την εισηγούμε κύριε Πρόεδρε. Είναι προσωπικό. Έμβαση και να θέσουμε το θέμα που θα προχωρήσουμε. Έχετε πάρα πολύ δίκιο. Εγώ δεν ασκούσα, εσείς δεν ασκούσατε διοίκηση. Εγώ που ασκούσα είχα καταψηφίσει τον προϋπολογισμό και για λόγους συνέπειας, όπως είπε ο κύριος Ρούσος, εγώ θα είμαι παρόν. Δεν θα ψηφίσω υπέρ του προϋπολογισμού σε κάθε περίπτωση της αναμόρφωσης. Σε κάθε περίπτωση όμως πρέπει να σας πω, κάθε δημοτικό σύμβουλος οφείλει να εκτελεί, επειδή είπατε ως προς την εκτέλεση, τις αποφάσεις του δημοτικού, του συνόλου του Δημοτικού Συμβουλίου, ακόμα και αν δεν συμφωνεί. Οπότε, σαν μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου του τότε, παρόλο που είχα μειοψηφίσει, ενώ άλλοι τον υπερψήφισαν, όφειλα να εκτελώ αυτόν τον προϋπολογισμό που είχαμε. Ευχαριστώ. Κανένα δεν με ακριβώρησε. Επειδή το θέμα είναι αρκετά σοβαρό και επειδή ακριβώς η λειτουργία της οικονομικής υπηρεσίας και των οικονομικών του Δήμου έχει απασχολήσει όχι μόνο το Δημοτικό Συμβούλιο κατά καιρούς, αλλά και είναι μέρος του δικαστικού του σκανδάλου του οικονομικού, συγγνώμη λίγο, με συγχωρείτε αν είστε αρκετά. Πραγματικά θα πρέπει να το δούμε με μια προσοχή και να μην είμαστε τόσο εύκολοι και βιαστικοί στο να πάρουμε μια απόφαση. Πιθανόν η συμβολήτευση να έχει ήδη πάρει την απόφασή της, αλλά εμείς και μάλιστα η Ελλάσσονα που δεν είναι και μέρος της Οικονομικής Επιτροπής και δεν γνωρίζει λεπτομέρειες τόσο όσο αναλύθηκαν εδώ, θα περίμενε να υπάρχει μια έκθεση και βεβαίως και την παρουσία του προϊσταμένου που είναι κατανοητό ότι χρειάζεται μια άδεια, αλλά θα μπορούσαμε να την πάρουμε και από αύριο αφού έχει ζητηθεί από το θέμα που ήταν ήδη αποφασισμένα. Μεγάλη απορία μου κάνει, διαβάζοντας το προσεκτικά, η μεγάλη αύξηση του ποσού που αφορά τα δικαστικά έξοδα. Και βεβαίως μια δυσάρεστη έκπληξη είναι ότι μειώνονται κωδικοί που έχουν να κάνουν με μαθηματικές εγκαταστάσεις και με άλλα πράγματα που είναι πιο πολλά έχουν άπτοτε της κοινωνικής προσφοράς, αν θέλετε. Αν μας εξηγήσετε αυτά και μας εξηγήσετε και γιατί δεν υπάρχει έκθεση, πιθανόν να σκεφτούμε θετικά να το ψηφίσουμε. Αλλά με αυτά τα δεδομένα, εγώ ήμουν από τους συμβούλους που δεν έχω ψηφίσει τον προϋπολογισμό με το σκεπτικό ότι πάντα μέχρι τώρα, μέχρι πρότινος,
Ο προϋπολογισμός, όσο και αν έπρεπε να ακολουθεί τις επιταγές του παρατηρητηρίου από πέρυσι, ήταν πλασματικός. Γινόταν ένας προϋπολογισμός από τον προϊστάμενο κυρίως με την Οικονομική Επιτροπή να ακολουθεί, αλλά βάζαμε κωδικούς και νούμερα σε κωδικούς, μόνο για να φτιάξουμε ένα προϋπολογισμό που να φαίνεται ισοστηρισμένος. Γι' αυτό το λόγο, μέχρι τώρα δεν έχω ψηφίσει. Τις αναμορφώσεις ενίοτε τις έχω ψηφίσει. Αλλά για να το κάνω και σήμερα, θα ήθελα να είμαι πεισμένη για τον λόγο που αλλάζουν αυτοί οι κωδικοί. Αν δεν είμαι πεισμένη, δεν μπορώ να ακολουθήσω τη δική τις παρατηρήσεις όλων των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, ωστόσο να αντιληφθούμε ότι στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού δεν είναι μονάχα, ή μάλλον όχι δεν είναι μονάχα, ουσιαστικά αυτή η αναμόρφωση προέκυψε ως μια εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας αναφορικά με τις δυσκολίες που έβλεπε στην εκτέλεση του προϋπολογισμού. Το τι εισέπρατε, τι χάλαγε και αναμόρφωσε η οικονομική υπηρεσία με δική της κατά κύριο λόγο πρωτοβουλία αυτόν τον προϋπολογισμό προκειμένου να προχωρήσει σωστά η εκτέλεση του ήδη ψηφισμένου προϋπολογισμού. Τώρα, όσον αφορά τις παρατηρήσεις περί παρουσίας του προϊσταμένου, του αναπληρωτή προϊσταμένου της οικονομικής υπηρεσίας, δεν έχω παρά να συμφωνήσω και εγώ θα ήθελα να είναι πάρα πολύ εδώ, καθώς και να εκθέτει ακριβώς, αν όχι εγγράφως, τουλάχιστον προφορικά με τη φυσική του παρουσία, για ποιο λόγο αναμορφώνει τι. Ωστόσο, ο προϊστάμενος είχε ζητήσει άδεια από την 1η του Σεπτέμβρη, του ζήτησα και καθυστέρησε την άδειά του μέχρι τις 5 του Σεπτέμβρη, στις 5 πρώτες μέρες τουλάχιστον που ήρθαμε στο Δημαρχείο. Να έχουμε μια πρώτη επαφή και έκτοτε πήρα μια πάρα πολύ μεγάλη άδεια, την οποία δεν δικαιούταν ήδη από το 2013. Άρα δεν του δόθηκε άδεια προχθές, έχει πάρει άδεια ήδη από τις 5 του Σεπτέμβρη. Ωστόσο, για να κλείσω το θέμα εδώ, αυτό που μπορώ τουλάχιστον να πω και να δεσμευτώ είναι ότι θα προσπαθήσω να είναι πάντοτε κάποιος εκπρόσωπος οικονομικής υπηρεσίας κατά τα θέματα που την απασχολούν, τα τόσο σοβαρά όπως είναι οι αναμορφώσεις, και αν δεν υπάρχει φυσική παρουσία, να υπάρχει μια έγγραφη εξήγηση. Γιατί καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά ότι υπάρχουν απορίες και είναι όλες εύλογες. Αυτό που μπορώ να δεσμευτώ είναι αυτό. Και επιπλέον, ότι πλέον και με τη Νέα Δημοτική Αρχή έχουμε και έναν αντιδήμαρχο αποκλειστικά οικονομικών υπηρεσιών, κάτι που δεν έχει ξαναυπάρξει στο παρελθόν, ο οποίος επιμελείται τα θέματα των οικονομικών υπηρεσιών και στον οποίο όλοι θα μπορείτε να απευθύνεστε για να σας λύνει όποιες απορίες πριν ή μετά τα συμβούλια. Ευχαριστώ. Υπέρ της πρότασης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού. Υπέρ της πρότασης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού. Κύριε Τοντρούπου, ναι, για να φτάσω στις σειρώσεις. Ψηφίζεται κατά πλειοψηφία. Ο ψήφισε παρόν, που η ψήφος θεωρείται αρνητική.